Τη συμφωνία που οδηγεί στην επέκταση του ραδιοφώνου στο Κόκκινο στην Ξάνθη αλλά και γενικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ανακοίνωσε ο διευθυντής του σταθμού Κώστας Αρβανίτης σε μια συνάντηση φίλων του σταθμού που έγινε στο Φίλιστρον. Ο μέχρι σήμερα ραδιοσταθμός στο Κόκκινο 102 και 8 της Καβάλας που λειτουργεί σε δικτύωση με τον κεντρικό ραδιοσταθμό επεκτείνεται και γίνεται ραδιοσταθμός της Καβάλας, της Ξάνθης και της Δράμας με περιφερειακή διάσταση ενώ η κεντρική η δημοσιογραφική επιμέλεια μεταφέρεται στην Ξάνθη με την έδρα να παραμένει στην Καβάλα. Την τεχνική και δημοσιογραφική υποστήριξη του εγχειρήματος αναλαμβάνει το κανάλι 6, ενώ όπως φάνηκε από την εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού στην εκδήλωση που οργανώθηκε από την ομάδα φίλων του Κόκκινου, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Το Κόκκινο μεγαλώνει, δυναμώνει και συνεργάζεται. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η αξία της αντίληψης που έχουμε εμείς για τα μέσα ενημέρωσης. Σε μια λογική, τα μέσα απέναντι. Είμαστε και χαρούμενοι και πολύ αισιόδοξοι με τη συνεργασία που θα κάνουμε το κανάλι 6 και σε εικόνα και σε ήχο και νομίζω ότι οι ακροατές είναι εδώ για να κρίνουν πραγματικά τη δικιά μας οπτική στα γεγονότα. Όπως ξέρετε πολύ καλά η αλήθεια δεν είναι μία, αλλά η αλήθεια έχει μία βασική έναρξη, την καλή πρόθεση. Τουλάχιστον εδώ θα ακούσουν οι Ξανθιώτες ότι υπάρχει μια καλή πρόθεση για την ενημέρωση και θα γίνει νομίζω ο σχετικός διάλογος. Πώς προσεγγίζει το Κόκκινο τις τοπικές κοινωνίες σε αυτό το άνοιγμα που κάνει μακριά από το κέντρο, όχι μόνο για να μεταφέρει τις ειδήσεις στο κέντρο, αλλά για να αναπαράγει και τις ειδήσεις στην κάθε περιοχή με την οπτική, με τη δική του σχολή. Κοιτάξτε, πρώτον, εμείς είμαστε ένα αριστερό ραδιόφωνο, αυτό δεν το κρύψαμε. Εγώ θεωρώ ότι, επειδή είμαι επαγγελματίας, θεωρώ ότι είναι το πιο ελεύθερο και ανεξάρτητο μέσο που έχω δουλέψει και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Το άλλο σημείο που έχει αξία και αυτό θα κριθεί είναι ότι έχουμε άλλη αντίληψη από το κράτος των Αθηνών. Δηλαδή το Κόκκινο Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με έδρα την Καβάλα, 102 και 8, έχει μια αντίληψη παραγωγής τοπικού προγράμματος ανεξάρτητου, μαχητικού, διεισδυτικού. Δεν έχει αξία να ακούγεται ο Αρβανίτης ή ο Σταμάτης Κραουνάκης ή μόνο, ξέρω εγώ, ο Δημήτρης Πουλικάκος ή το Infowar από την Αθήνα. Για μας αξία έχει να δημιουργηθούν εκπομπές, παραγωγές, όπου με την εκπομπή και με τη δημοσιοποίηση να δημιουργήσουν θέμα στο κράτος των Αθηνών. Και αυτό το παλεύουμε. Νομίζω ότι ο 102 και 8 ήδη έχει κάνει τέτοιες ωραίες φασαρίες και η συνέργεια εδώ με την Ξάνθη και με το κανάλι εκεί αποσκοπεί. Σήμερα ο ραδιοσταθμός στο Κόκκινο είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος ραδιοφωνικός σταθμός που έχει επεκταθεί σε διάφορες πόλεις της υπηρετικής και νησιωτικής Ελλάδας και με εφαρμόζει μια σειρά από καινοτομίες τόσο στην παραγωγή του προγράμματος όσο και στη διοίκηση. Ο διευθυντής του ραδιοσταθμού εξήγησε στο κοινό και συζήτησε μαζί του για το μοντέλο λειτουργίας του ραδιοσταθμού, άκουσε επιθυμίες, έλυσε απορίες και μοιράστηκε τις αγωνίες που υπάρχουν για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος της εξωστρέφειας.